Ο Σοπενάουερ έλεγε ότι όλες οι τέχνες τείνουν μυστικά προς τη μουσικότητα. Αλλά η μουσική, ανάμεσα στις τέχνες, είναι η μόνη που δεν αντιπροσωπεύει καμία μίμηση των σχημάτων αυτού του κόσμου. Την ίδια ιδιότητα της μουσικής έχουν στο νου ο Καντίνσκι, ο Μάλεβιτς, ο Κούπκα, ο Μοντριάν. Φιλοδοξία τους είναι να πραγματοποιήσουν την ευχή του Μαλαρμέ. Ας δανειστούμε από τη μουσική τους νόμους και τις αρχές της. Πρικισμένος βιολοντσελίστας, ο Καντίνσκι ονομάζει τα σκίτσα του αυτοσχεδιασμούς και τα ολοκληρωμένα έργα του συνθέσεις. Ο Κούπκα ζωγραφίζει τη φούγκα σε δύο χρώματα και το θερμό χρωματισμό του. Ο Πολ Κλέε, μουσικός και συνθέτης, προσπαθεί να ζωγραφίσει λυρικές εξάρσεις, να αποδώσει μουσικές συνθέσεις. Αντιθέτως, ο μουσικός Σκριάμπιν μιλούσε για τη συμφωνία του φωτός και για ήχους που δημιουργούν χρωματικούς συνειρμούς. Ήταν παθιασμένος με την ιδέα του ρέοντος χρώματος, το συνδυασμό ήχων και χρωμάτων και την εκτύλιξή τους μέσα στο χρόνο. Ο Σιρβάζ, ο Μπεωτή, ο Καν, ο Βαλανσί, πραγματοποιούν αυτό το όνειρο επάνω σε κινηματογραφικές ταινίες και πειραματίζονται με τους χρωματιστούς ρυθμούς. Symbolique qui fait chanter le déroulement d'une mélodie, concordance des ondes sonores, du mouvement, du cinématisme, le nouvel art, cinéma, cinéma, cinéma. Ο Ρίχτερ φτάνει μέχρι σημείου να κατασκευάζει αφηρημένα φιλμ. Thank you.